Γεια σας φίλοι και φίλες του Minecraft, είμαι ο Leon.gr και καλώς ήρθατε στο πρώτο επεισόδιο του New Beginnings. Ναι, το πρώτο επεισόδιο, το προηγούμενο ήταν το 0-0. Λοιπόν, είμαι εδώ πέρα με τον καινούριο μας φίλο, τον παπαγαλάκο εδώ πέρα, τον πράσινο, ο οποίος είναι χωρίς όνομα. Και περιμένω τα σχόλιά σας να βρούμε ένα νέο όνομα και έναν νονό. Τα σχόλιά σας είτε από κάτω είτε στο Discord είναι ευπρόσδεκτα. Λοιπόν, ας μπούμε λίγο στο ψητό. Όπως βλέπετε πίσω μου και όπως θα είδατε στο βίντεο του Νίκου, κάποιος, δεν λέμε ονόματα, έγραψε το όνομά μου, το οποίο όνομα φαίνεται και στο χάρτη, άμα το δούμε. Ναι. Και μάλλον προσπάθησε να γράψει το όνομά μου και το γράψε λάθος. Οπότε για αρχή θα συμπληρώσουμε το όνομα. Βασικά, όχι, ψέματα. Για αρχή θα πάμε να διορθώσουμε τα trapdoors που μου ασπήραξε ο Νίκος. Α, ναι, ναι, ναι. Όχι, τι νομίζει ότι δεν βλέπω τα βίντεο του. Λοιπόν, πάμε να του ανταποδώσουμε τη χάρη. Αλλά αν δεν κάνω λάθος, είναι μέσα αυτή τη στιγμή. Δεν πειράζει. Βρήκαμε παπαγάλο. Δες εδώ πέρα. Δεν το έκανα record, για κάποιο λόγο. Δεν έχει πάρα πολλά πράγματα. Φτιάξαμε και πίνα. Όπου το backpack δεν είναι κάτι δύσκολο να φτιάξει. Από ό,τι βλέπεις εδώ πέρα θέλει wool, θέλει leather και θέλει ένα string. Και μετά μπορείς να το κάνεις update βάζοντας το small backpack. Και επίσης μπορείς να φτιάξεις ender chest backpack. Όπου θέλω να μου πείτε την άποψή σας και για αυτό εδώ πέρα το μέρος. Το αν σας αρέσει. Πώς γίνεται αυτό. Έλεος. Έλεος Νίκο, έλεος. Έλεος. Οπότε πάμε γρήγορα να πάρουμε ένα. Ακούω ένα ζόμπι και με τσατίζει, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω πού είναι. Τέλος πάντων, πάμε να φτιάξουμε λίγο αυτό. Έλα, έλα. Έκανα τόση ώρα να το φτιάξω και μου το χαλάς. Εγώ το χάλασα. Λοιπόν, άμα έχετε κάποια ιδέα για κάποιο build που μπορούσε να ταιριάζει γενικότερα, και σκεφτόμουν να κάτσω να αλλάξω τη σκεπή από το σπίτι που βρήκαμε, επειδή δεν ταιριάζει τόσο πολύ με τη σκεπή που έχω φτιάξει εδώ πέρα, και μπορώ να πω ότι προτιμάω τη δικιά μου σκεπή από ότι αυτή είναι εδώ πέρα. Οκ, okay, αφού τακτοποιήθηκε αυτό, πάμε να διορθώσουμε, να γλιτώσουμε βασικά την ταλαιπωρία από με τα trapdoors. Για αρχή δεν τα χρειαζόμαστε εδώ. Λοιπόν, και αφού ξεμπερδέψαμε με τα trapdoors, να βάλουμε, πήγα για λίγο adventure, έψαχνα ένα waystone και βρήκα άλλο ένα bell, οπότε το βάζουμε στη θέση του. Και ναι, πολύ καλύτερα έτσι. Και πάμε να δούμε τι ακριβώς χάσαμε στο προηγούμενο επεισόδιο από μηχανήματα. Λοιπόν, για αρχή να ξεκινήσουμε να εξηγήσουμε τα βασικά. Τι είναι το mechanism, μάλλον τι μηχανήματα θα χρησιμοποιήσουμε στην αρχή, και στην πορεία θα εξηγούμε ένα-ένα τα μηχανήματα όσο τα φτιάχνουμε. Λοιπόν, ένα βοηθητικό, όχι ακριβώς μηχάνημα, item, είναι αυτό εδώ πέρα που λέγεται Basic Bin, όπου μπορείτε να κάνετε store πολλά items, βασικά ένα item σε μεγάλη ποσότητα. Όπως βλέπετε έχει μέσα 269 cobblestone αυτή τη στιγμή. Κάνοντας shift click βγάζετε ένα-ένα. Αν κάνετε απλά click πάνω του θα σας δώσει ένα stack. Είχαμε πει ότι στο προηγούμενο επεισόδιο είχαμε ζητήσει από τον Νίκο να μας φέρει λίγη λάβα. Στο ενδιάμεσο πήγα και μάζεψα αρκετή εδώ. Λοιπόν, είχαμε πει ότι θα χρησιμοποιήσουμε τη λάβα που θα μας φέρει για να παράξουμε ενέργεια από θερμότητα. Και αυτό θα το κάνουμε, θα το πετύχουμε χρησιμοποιώντας αυτό εδώ πέρα το μηχάνημα, το οποίο λέγεται Heat Generator, το οποίο παράγει, είναι γεννήτρια και παράγει ρεύμα χρησιμοποιώντας τη θερμότητα. Λοιπόν, έχω φτιάξει, φτιάχνεται με τον εξής απλό τρόπο, είναι osmium, copper, iron, ξύλο και ένας φούρνος. Έχω φτιάξει τρία για να ξεκινήσουμε. Το σκεπτικό είναι ότι όσο μεγαλύτερη θερμοκρασία υπάρχει γύρω από το μηχάνημα αυτό, τόσο περισσότερη ενέργεια παράγει. Φυσικά
δεν είναι ένα item το οποίο μπορεί να χρησιμοποιείται και στην πορεία, γιατί η ποσότητα ρεύματος που παράγει είναι πολύ μικρή. Λοιπόν, εφόσον το τοποθετήσαμε, σκάβοντας γύρω-γύρω από το μηχάνημα με αυτόν τον τρόπο, καλύπτουμε όλες τις πλευρές εκτός από την μπροστά, από την οποία θα χρησιμοποιήσουμε το καλώδιο για να βγάλουμε το ρεύμα που παράγει. Λοιπόν, με το ίδιο σκεπτικό βάζω και τα άλλα δύο. Πολύ ωραία. Σπάμε τον μπλοκ που έχει από πίσω. Λοιπόν, ας πάρω λίγο cobblestone γιατί θα μας χρειαστεί. Χρησιμοποιούμε τη λάβα, την οποία λάβα θα τη βάλουμε πάνω στο μηχάνημα. Ένα λεπτό λίγο να κλείσουμε μπροστά του, για να μην γεμίσει ο τόπος. Θα τη βάλουμε πάνω στο μηχάνημα και με αυτόν τον τρόπο η λάβα θα πάει και από πίσω και από κάτω, ένα λεπτό να βγω, και στα πλάγια. Οπότε θα τυλίξει το μηχάνημα, το οποίο μηχάνημα θα αρχίσει να παράγει ηλεκτρικό ρεύμα. Λοιπόν, ας συνεχίσουμε να βάλουμε και τα άλλα δύο κομμάτια λάβας. Πολύ ωραία. Λοιπόν, το επόμενο βήμα είναι να φτιάξουμε καλώδια για να μεταφέρουμε το ρεύμα που παράγουμε. Υπάρχουν πολλών ειδών καλώδια στο mechanism. Εμείς θα ξεκινήσουμε με το βασικό universal καλώδιο. Ο τρόπος που φτιάχνεται είναι με steel ingot, redstone και ένα ακόμα steel ingot, σας δίνει 8 καλώδια. Τώρα, πώς φτιάχνουμε αυτά τα καλώδια? Για αρχή εσείς θα έχετε φτιάξει το heat generator. Το επόμενο βήμα για να φτιάξετε το steel, το ατσάλι, είναι να φτιάξετε το εξής μηχάνημα. Είναι το Metallurgic Infuser. Με το που θα το φτιάξετε μπορείτε να βάλετε το Metallurgic Infuser με αυτόν τον τρόπο ακριβώς μπροστά στο Heat Generator. Αν το βάλουμε λίγο κάπου αλλού για να δείτε λίγο το μηχάνημα γύρω-γύρω. Λοιπόν, και επειδή ακριβώς θα το βάλουμε δίπλα, θα μεταφέρει το ρεύμα κατευθείαν στο μηχάνημα που θέλουμε. Λοιπόν, τι κάνει αυτό το μηχάνημα? Αυτό το μηχάνημα το χρησιμοποιούμε για να κάνουμε εμπλουτισμό μετάλλων στην ουσία. Λοιπόν, πώς φτιάχνουμε τώρα steel, ατσάλι? Χρησιμοποιώντας iron, μάλλον εμπλουτίζοντας iron με coal. Βάζοντας σε αυτό εδώ το κουτάκι το coal, βλέπετε ότι το τραβάει και το μεταφέρει εδώ πέρα. Το μετατρέπει σε carbon. Και έχουμε τώρα 40 carbon μέσα στο μηχάνημά μας και βάζοντας ένα iron μέσα θα εμπλουτίσει αυτό το iron με carbon. Λοιπόν, σε αυτό το στάδιο θα σας δώσει αυτό εδώ πέρα το blend, το οποίο είναι εμπλουτισμένο σίδηρο και μπορείτε είτε να το ψήσετε και να πάρετε εμπλουτισμένο σίδηρο, είτε να το πάρετε όπως είναι και να το ξανά εμπλουτίσετε πάλι με carbon και αυτό θα σας δώσει μείγμα από steel, το οποίο θα ψήσουμε και θα το μετατρέψουμε σε steel ingots. Όπως βλέπουμε εδώ, steel dust. Παίρνουμε το steel dust, ερχόμαστε σε έναν οποιοδήποτε φούρνο, το πετάμε μέσα και το μετατρέπουμε σε steel ingots. Και με αυτόν τον τρόπο, χρησιμοποιώντας το metallurgic infuser, το οποίο δεν θυμάμαι αν έδειξα τη συνταγή, η συνταγή είναι πολύ απλή, χρησιμοποιούμε iron, redstone, ένα osmium ingot και φούρνους. Οπότε δεν χρειάζεται κάτι ιδιαίτερο. Το osmium το βρίσκεται κάνοντας mine. Είναι ένα όρο το οποίο κάνει generate στον κόσμο σας. Λοιπόν, και χρησιμοποιώντας αυτά τα δύο κομμάτια steel μαζί με λίγο redstone, παίρνετε τα basic universal καλώδια. Αν έχετε ξαναπαίξει modded, νομίζω ότι η όψη των καλωδίων σας είναι κάτι γνώριμο. Αν όχι, τα καλώδια ενώνονται αυτόματα μεταξύ τους, οπότε δεν έχετε να ανησυχείτε για κάτι ή την πλευρά με την οποία τα βάζετε. Λοιπόν, τώρα, αυτά τα μηχανήματα παράγουν μονίμως ενέργεια, μέρα νύχτα, χωρίς να σταματάνε καθόλου. Όλη αυτή η ενέργεια πάει χαμένη. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε δηλαδή, όλη αυτή η ενέργεια χάνεται. Τι μπορούμε να κάνουμε για να την αποθηκεύσουμε και να την χρησιμοποιούμε κάθε φορά που τη χρειαζόμαστε? Μπορούμε να κάνουμε το εξής. Μπορούμε να φτιάξουμε μία μπαταρία. Η μπαταρία φτιάχνεται
ως εξής. Χρειαζόμαστε ένα steel casing, το οποίο steel casing είναι γυαλί, ένα osmium ingot και τα steel τα οποία είδαμε ότι φτιάχνονται χρησιμοποιώντας το metal etching infuser, το οποίο ας βάλω προς το παρόν εδώ. Λοιπόν, επίσης θα χρειαστούμε αυτά εδώ πέρα που λέγονται energy tablets, τα οποία χρειαζόμαστε gold, redstone και infused alloy. Το infused alloy, αν πατήσουμε πάνω, βλέπουμε ότι είναι εμπλουτισμένο σίδηρο, αλλά αυτή τη φορά όχι με coal, αλλά με redstone. Δηλαδή, με τον ίδιο τρόπο ερχόμαστε μέσα στο metallurgic infuser, φροντίζουμε αν έχει μέσα coal, carbon, αν πάμε το ποντίκι μας βλέπουμε ότι έχει 10 carbon, αν πάω να βάλω redstone δεν με αφήνει. Ή φτιάχνουμε άλλο ένα metallurgic infuser ή μπορείτε να πατήσετε αυτό εδώ πέρα το κουμπί play dump και πατώντας το αδειάζει ό,τι έχει μέσα. Πολύ προσοχή, βάζετε όσα items χρειάζεστε για να μην κάνετε waste τα resources σας. Ωραία. Και χρησιμοποιώντας δύο κομμάτια redstone και δύο κομμάτια iron μας δίνει δύο infused alloys, τα οποία θα χρησιμοποιήσουμε για να φτιάξουμε και την μπαταρία μας. Λοιπόν, το επόμενο βήμα, αφού φτιάξουμε τα δύο energy tablets, είναι να τα συνδυάσουμε μαζί με το steel casing και να δημιουργήσουμε την μπαταρία μας. Λοιπόν, μόλις τη φτιάξουμε την μπαταρία μας, μπορούμε να έρθουμε και να την τοποθετήσουμε. Τη βάλω προς το παρόν στη μέση, για να δούμε λίγο πώς λειτουργεί. Λοιπόν, από την πλευρά που τη βάλατε, αν κάνουμε δεξί κλικ, βλέπουμε αυτό εδώ πέρα. Φυσικά η μπαταρία σας στην αρχή θα είναι άδεια. Εμένα, επειδή την είχα από πριν, γέμισε. Γεμίζει με την ώρα και με το που φτάνει στο τέρμα της, σίγουρα η ενέργεια η υπόλοιπη που παράγεται θα χάνεται. Λοιπόν, μπορούμε να φτιάξουμε και μεγαλύτερες μπαταρίες, αν δούμε εδώ πέρα τα Advanced Energy Cube. Στην ουσία αναβαθμίζουμε την μπαταρία μας. Λοιπόν, κάτι που θα κάνουμε, δεν προχώρησα να αναβαθμίσουμε ακόμα γιατί δεν θέλω να κάνουμε waste τα resources μας πριν φτάσουμε στο σημείο να διπλασιάζουμε τα ores. Λοιπόν, μπορούμε να κάνουμε configure την μπαταρία μας, να την ρυθμίσουμε με τους εξής τρόπους. Αν πάμε εδώ αριστερά επάνω, βλέπουμε ότι βλέπουμε την κάθε πλευρά της μπαταρίας. Το μπλε είναι η έξοδος του ρεύματος, όλα τα υπόλοιπα είναι η είσοδος, οπότε αυτή η μπαταρία δέχεται ρεύμα από όλες τις άλλες πλευρές, εκτός από αυτήν την μπροστά, από την οποία δίνει το ρεύμα στα μηχανήματά μας. Εμείς μπορούμε να το αλλάξουμε φυσικά αυτό, μπορούμε να αλλάξουμε και να του πούμε ότι μπορείς να εξάγεις ρεύμα και από τα αριστερά, δηλαδή τώρα θα εξάγει και από εδώ. Λοιπόν, ή μπορούμε να, αν κάνουμε gray out, να απενεργοποιήσουμε εντελώς την πλευρά και να μην εισάγει ή εξάγει. Κάτι που είναι πολύ χρήσιμο, θα είναι πολύ χρήσιμο στην πορεία. Λοιπόν, ας πάρουμε την μπαταρία μας οπότε και ας τη βάλουμε εδώ πίσω για αρχή και ας την κάνουμε configure. Ξέρουμε ότι η είσοδος του ρεύματος είναι από τα δεξιά και η έξοδος του ρεύματος θέλουμε να είναι από μπροστά και από το πλάι, όπου θα βάλουμε και άλλα καλώδια για να συνεχίσουμε τη γραμμή με τα μηχανήματα εδώ. Οπότε θα του πούμε ότι δέχεσαι ρεύμα από τα δεξιά, πολύ ωραία, θα απενεργοποιήσουμε όλες τις άλλες πλευρές, θα του πούμε ότι εξάγεις ρεύμα από μπροστά και από τα αριστερά και είμαστε έτοιμοι. Θα βάλω το metallurgic infuser μπροστά του και θα συνεχίσουμε με τα υπόλοιπα μηχανήματα. Λοιπόν, είδαμε εκεί πέρα στην άκρη, στην αρχή του επεισοδίου, ότι έφερα λάβα με αυτά εδώ πέρα τα tanks. Αυτά τα tanks χωράνε 14 buckets λάβα και φτιάχνονται με τον εξής απλό τρόπο, είναι 4 iron και 4 redstone και είναι πολύ χρήσιμα, διότι μπορείτε να κατέβετε κάτω σε μια λίμνη λάβας, να βάλετε το fluid tank σας κάτω, να πάρετε το bucket σας και να πάρετε ένα κουβά λάβας, να το βάλετε μέσα και σιγά σιγά να το γεμίσετε και μόλις το γεμίσετε να πάρετε το pickaxe, να το σπάσετε και όπως βλέπετε κρατάει τη λάβα που έχετε μέσα, οπότε σας δίνει τη δυνατότητα να μεταφέρετε μέχρι 14 buckets λάβα επάνω σας. Και κάνουμε δεξί κλικ πάνω σε άλλο inventory που δέχεται η υγρά. Βλέπουμε ότι μεταφέρουμε τη λάβα που κρατάμε στο χέρι μέσα στο tank.
μόλις το tank που έχουμε στο χέρι αδειάσει, όπως τώρα, αν κάνουμε δεξί κλικ πάνω στο tank, βλέπετε ότι πήρε το bucket πίσω. Και πάμε να δούμε πώς θα κάνουμε διπλασιασμό των ores, την ουσία του μηχανισμού για τώρα. Λοιπόν, πάμε να φτιάξουμε το ένα μηχάνημα το οποίο θα μας διπλασιάσει τα ores, το οποίο μηχάνημα είναι το Enrichment Chamber. Λοιπόν, παρά το όνομά του, χρησιμεύει και για άλλα πράγματα, αλλά το κυρίως που θα χρησιμοποιηθεί τώρα είναι για να διπλασιάσουμε τα ore μας. Για να φτιάξουμε αυτό εδώ πέρα το καινούριο item, το Basic Control Circuit, είναι το, πάμε στο Metallurgic Infuser, το πρώτο μηχάνημα που φτιάξαμε. Βάζουμε λίγο redstone, ένα κομμάτι redstone, ένα κομμάτι osmium και μας δίνει ένα Basic Control Circuit. Λοιπόν, steel casing ξαναφτιάξαμε, όπως είδαμε είναι 4 steels, 4 glass και ένα osmium, λίγο iron, λίγο redstone και έχουμε το Enrichment Chamber. Θα το βάλω ακριβώς δίπλα στο Metallurgic Infuser και επειδή έχει από πίσω το καλώδιο θα συνδεθεί και θα πάρει ρεύμα. Λοιπόν, αν πάρουμε το ένα κομμάτι Iron Ore, το βάλουμε μέσα χρησιμοποιώντας το ρεύμα, θα μας δώσει 2 Iron Dust. Όπως βλέπουμε εδώ, μπορούμε να πάρουμε τα Iron Dust σε αυτό το σημείο, να πάμε σε ένα φούρνο, να τα ψήσουμε και να μας δώσει 2 Iron Ingots. Αλλά επειδή είμαστε σε modded, θα πάμε ένα βήμα παραπέρα, θα τραβήξουμε το καλώδιο μας λίγο πιο πέρα και θα φτιάξουμε το επόμενο item, το οποίο είναι το Energized Smelter. Το Energized Smelter χρησιμοποιεί Basic Control Circuits, 1 ακόμα Steel Casing, 2 κομμάτια Glass, λίγο Redstone. Πάμε να δούμε αν μπορούμε να το φτιάξουμε. Αφού φτιάξουμε το Steel Casing, προχωράμε μετά να φτιάξουμε το Energized Smelter και να το συνδέσουμε στο φούρνο μας. Αλλά πριν το συνδέσουμε στο φούρνο μας, επειδή θέλουμε να το κάνουμε λίγο αυτόματα, θα κάνω το εξής. Θα βάλω το φούρνο πάνω από το Enrich Chamber, οπότε θέλουμε το καλώδιο μας να πάει πάνω. Λοιπόν, δεν έχει σημασία η πλευρά που θα το βάλουμε, απλά εγώ για την επίδειξη το έβαλα από πάνω, μπορείτε να το βάλετε και δίπλα όπως είχα αρχικά σκοπό να το βάλουμε. Βάζοντας τον barrel από πάνω, πάμε να κάνουμε configure τα μηχανήματά μας να δουλεύουν αυτόματα. Λοιπόν, θέλουμε πρώτα να γίνονται τα ores μας dust, με το που ολοκληρωθεί αυτό να μεταφέρονται αυτόματα πάνω στο Energized Smelter και με το που γίνονται ingots να μεταφέρονται πάνω στον barrel. Αν δεν έχω ξεκαθαρίσει μέχρι τώρα ότι το Energized Smelter στην ουσία είναι φούρνος που δουλεύει με ρεύμα. Λοιπόν, και αφού στήσαμε τα μηχανήματά μας, πάμε να τα κάνουμε config. Αν πάμε στο κάτω μηχάνημα μας, βάζοντας τα ore μας στο πάνω σκέλος, βλέπετε ότι με το που θα ολοκληρωθούν δεν φεύγουν κάπου, άσχετα που είναι δίπλα το ένα στο άλλο. Λοιπόν, δεν γίνεται αυτόματα αυτή η μεταφορά, πρέπει να κάνουμε configure το μηχάνημά μας. Λοιπόν, πατώντας εδώ πάνω σε αυτό το κουμπάκι, μπορούμε να έρθουμε στο configuration, μπορούμε να κάνουμε configure το energy ή τα items. Εμείς θέλουμε τα items, items config. Βλέπουμε εδώ ότι γράφει eject off. Θα κάνουμε config το μηχάνημα όπως το έχω εδώ πέρα, κάνοντας click, δεν έχει σημασία δεξιά ή αριστερά, κάνει cycle από τις επιλογές που έχετε. Εμείς θα του πούμε ότι το output, που είναι το μπλε κανάλι, αν δούμε έχει ένα μπλε περίγραμμα, οπότε αυτό εδώ πέρα το κουτάκι που είναι το output μας να είναι από πάνω και θα έρθουμε και θα επιλέξουμε να κάνει auto eject προς τα πάνω και βλέπετε με τη μία πέταξε το μηχάνημα στο επάνω. Αν δεν δουλεύει αμέσως για εσάς, μπορείτε να κάνετε config και το φούρνο σας να έχει το input από κάτω. Αν το κλείσω το input από κάτω, θα δούμε ότι αν μεταφέρω, αν διάσω το φούρνο μας, θα δούμε ότι με το που θα ολοκληρωθεί αυτό δεν θα δουλέψει, γιατί ο φούρνος μας δεν δέχεται, δεν έχει input από κάτω. Οπότε έχετε το νου σας ότι πρέπει να κάνετε config και τα δύο μηχανήματα. Λοιπόν, πολύ ωραία. Το επόμενο item που θέλω να σας δείξω
είναι σε περίπτωση που έχετε σε απόσταση αυτά εδώ πέρα τα δύο μηχανήματα. Πριν προχωρήσουμε σε αυτό, μπορείτε να ρυθμίσετε επίσης το φούρνο σας να κάνει output από πάνω και να κάνει auto eject. Οπότε έρχεστε, πετάτε τα όρσα σας εδώ μέσα και κάνει και τα παίρνετε από εδώ πάνω. Και πάμε να δούμε λίγο το επόμενο item που θέλω να σας δείξω, είναι το εξής. Λοιπόν, όπως είχαμε φτιάξει το energy pipe, το energy cable, μπορούμε να φτιάξουμε το ανάλογο item cable. Βάζοντας ένα basic control circuit ανάμεσα σε δύο steel ingots, παίρνουμε 8 basic logistical transporters. Λοιπόν, σε τι μας χρησιμεύουν αυτά? Μπορούμε να κάνουμε το εξής. Αν χρησιμοποιήσουμε ένα inventory, οποιοδήποτε, και βάλουμε ένα σωλήνα από τους καινούριους που φτιάξαμε ανάμεσα στο inventory μας και στο μηχάνημά μας, μπορούμε να κάνουμε config το μηχάνημά μας να κάνει output στα αριστερά, auto eject. Και με το που θα του βάλουμε μερικά ORS, μπορούμε να δούμε ότι με το που θα ψηθούν θα μεταφερθούν αυτόματα στο barrel μας. Η λογική είναι ότι σε περίπτωση που έχετε, όπως είδατε μόλις μεταφέρθηκε, σε περίπτωση που έχετε τα δύο μηχανήματα αυτά σε απόσταση, μπορείτε να κάνετε τη μετάφορα αυτή ή ακόμη καλύτερα μπορείτε να βάλετε, να μεταφέρετε items από μηχάνημα σε μηχάνημα σε μεγάλες αποστάσεις. Αυτά ήταν τα μηχανήματα που θα δούμε για σήμερα. Ένα τελευταίο item που μπορεί να σας φανεί χρήσιμο και το χρησιμοποίησα αρκετά όταν ήμουν στα mines κάτω, είναι αυτό εδώ πέρα που είναι το crafting pad, το οποίο φτιάχνετε με ένα crafting table και ένα stick, πολύ απλά έτσι. Και αν κάνετε δεξί κλικ σας ανοίγει ένα crafting table φορητό. Ωραία, πριν προχωρήσουμε παρακάτω, είδαμε για σήμερα αρκετά μηχανήματα, είδαμε πώς μπορείτε να κάνετε την αρχή σας, πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα basic pin για να οργανώσετε λίγο τη βάση σας χρησιμοποιώντας αυτό εδώ πέρα το item. Είδαμε πώς φτιάχνουμε καλώδια για να μεταφέρουμε items, για να μεταφέρουμε ενέργεια, να παράγουμε ρεύμα χρησιμοποιώντας λάβα χωρίς να την καταναλώνουμε. Είναι εκεί πέρα και θα μας παράγει ρεύμα μέχρι το τέλος του κόσμου. Θα δούμε στην πορεία και άλλους τρόπους να παράξουμε ενέργεια φυσικά, γιατί αυτό είναι μόνο για τα αρχικά στάδια. Μπορείτε να ξεκινήσετε σιγά σιγά και να χρησιμοποιείτε το mechanism. Υπάρχουν τρόποι να τριπλασιάσουμε τα ORS μας, θα δούμε στην πορεία πώς. Θα δούμε πώς θα εκμεταλλευτούμε αυτόν εδώ πέρα το χώρο μας, γιατί σκέφτομαι να ζητήσουμε από τον Νίκο λίγο να μας βοηθήσει, να μας δώσει και την άποψή του για το πώς μπορούμε να ομορφύνουμε λίγο την πεδιάδα αυτή πριν προχωρήσουμε παρακάτω. Λοιπόν, ευχαριστώ που παρακολουθήσατε αυτό το επεισόδιο. Μην ξεχνάτε να κάνετε like και subscribe αν δεν έχετε κάνει subscribe για το επόμενο επεισόδιο. Μην ξεχνάτε να πατήσετε και το εικονίδιο με το καμπανάκι. Αγαπάμε τις καμπάνες, αγαπάμε τις καμπάνες. Λοιπόν, περιμένω τα σχόλιά σας, τις απορίες σας ή οτιδήποτε θέλετε άλλο να μου πείτε, είτε κάτω από το βίντεο είτε στο Discord. Τα links είναι στο description, μην διστάσετε να πείτε ένα γεια. Περάστε από εκεί και τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Γεια σας.